Είχαμε μείνει, αγαπητοί, στον 24ο στίχο του 7ου κεφαλαίου του βιβλίου Σοφία Σειρά. Θυγατέρεση εσύ, πρόσεχε το σώμα τη αυτών και μη ηλαρώσεις προς αυτά το πρόσωπον σου. Έχεις κορίτσια, έχεις θυγατέρες, πρόσεχε την παρθενική των ακεραιότητα και μη δείχνεις πρόσωπο χαλαρό σε σοβαρότητα. Ήδη είχαμε αναλύσει το χωρίο αυτό την περασμένη, τον περασμένο Σεπτέμβριο. Αλλά όμως ήθελα να κάνω μία πολύ σύντομη επανάληψη των όσων είχαμε πει τότε, μόνο με δύο λόγια για να συνεχίσουμε, ότι είναι πολύ χαλετή η εποχή μας σήμερα, δεινή η εποχή, φοβερή. Μια οικογένεια εύκολα δεν μπορεί να κρατήσει τα παιδιά της, τα παιδιά της το επιθυμητό εκείνο επίπεδο πνευματική ζωή. Δεν είναι εύκολο, είναι πολύ δύσκολο. Κάποια στιγμή το αγόρι μας φεύγει, το κορίτσι μας σε πορτίζει. Γι' αυτό πρέπει να φυτέψουμε στα παιδιά μας όσο είναι ακόμη νήπια το φόβο του Θεού και την αγάπη του Θεού. Εκεί έχουμε μία πιθανότητα, όχι βεβαιότητα, γιατί πολλά πράγματα αλλάζουν, έχουμε μία πιθανότητα αρκετά μεγάλη να συγκρατήσουμε τα παιδιά μας. Και όταν τους εμπνεύσουμε, γιατί αυτό τι θα πει φόβος Θεού και αγάπη Θεού, είναι κάτι αφηρημένο. Βέβαια είναι ολόκληρο το περιεχόμενο της πνευματικής ζωής. Αλλά με δύο λόγια αυτό είναι πάνω κάτι έτσι ως εξής, ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν, μας βλέπει παντού, οπουδήποτε, είτε υπάρχει φως, είτε σβήσουμε το φως, είτε είναι θα έξω από το σπίτι μας, είτε είναι θα μέσα στο σπίτι μας, είτε το σπίτι μας είναι κλειδωμένο. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν και μας βλέπει ότι το σώμα μας θα εμπνεύσουμε από πολύ μικρή ηλικία στα παιδιά μας, ότι το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Τριαδικού Θεού, ότι είμαι θα μέλη του σώματος του Χριστού και είμαι θα μέλη του σώματος του Χριστού δια του μυστηρίου της Θείας και Ευχαριστίας, ότι θα αναστηθούμε σωματικά και ότι τα σώματά μας θα βρεθούν είτε στη Βασιλεία του Θεού είτε στην αιωνία κόλαση, ανάλογα το πώς στάθηκαν απέναντι στον νόμο του Θεού. Και ακόμα πρέπει να υπάρχει η άσκηση, η νηστεία, η αποφυγή πονηρών θεαμάτων και συντυχιών συναντήσεων, χωρίς και μάλιστα οι ξένοι αλλά και οι ελληνικοί, οι γνωστές εκείνες διασκεδάσεις τόσο του παλαιού τύπου, για τις οποίες με τόσο καημό γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στην εποχή του, όσο και οι σύγχρονες διασκεδάσεις, οι οποίες είναι πολύ χυδαίες, οι αναγνώσεις αισθηματικών μυθιστορημάτων και βιβλίων, ακόμα και φιλοσοφικών, που αποτρέπουν, αποκλίνουν το φρόνημα του ανθρώπου από την ορθή πίστη και ζωή. Ακόμη θα καλλιεργηθεί η προσευχή και ακόμη ότι όσο μεγαλώνει το παιδί, αφού θα το εμπνέουμε πάντα την ντροπή, η ντροπή δεν είναι μειονέκτημα, μερικοί το θεωρούν μειονέκτημα, μερικοί πολύ ιδίως στην εποχή μας, είναι κόσμημα. Είναι κόσμημα η ντροπή, αρκεί βεβαίως να μην είναι μία ντροπή νοσηρά. Δηλαδή να μην φτάσω να πω δεν θα πάω στο γιατρό γιατί ντρέπομαι. Είναι νοσηρά ντροπή αυτή. Αλλά ντρέπομαι οπωσδήποτε, θα ξεγυμνωθώ μπροστά σε άλλους ανθρώπους και πώς θα διαπράξω την αμαρτία. Εκεί πρέπει να υπάρχει ντροπή. Η ντροπή τόσο στα μάτια του Θεού όσο και στα μάτια των άλλων ανθρώπων, ή αν θέλετε, όπως λέγει ένας σύγχρονος πνευματικός άνθρωπος,
μάθε να ντρέπεσαι τον εαυτό σου, ακόμη και μη και μόνο σου. Ή για να μην πω ότι είναι μόνο αυτός ο σύγχρονος, γράφει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, να ντρέπεσαι τον άγγελό σου. Σε βλέπει. Και ότι ακόμα η αρετή της αγνότητος είναι προσφυλής αρετή και της παρθενίας, είναι προσφυλής αρετή στον Θεό. Και ότι η παρθενία είναι το υπόστρωμα της αναπτύξεως κάθε άλλης αρετής. Αυτά λέγαμε, αγαπητοί μου, την περασμένη φορά με μία πάρα πολύ σύντομη ματιά, για να δούμε τώρα το πώς μας αναλύει αυτό το όλο θέμα που λέγει θυγατέρεση ή υπάρχουν κορίτσια σου. Πρόσεχε τα σώματι αυτών. Πρόσεχε τα σώματι. Και μη λαρώσεις προς αυτά στο πρόσωπό σου. Μη φανείς έτσι εφεκτικός, εύκολος. Σου ζητάνε τα κορίτσια σου κάτι. Να πάμε πατέρα σε έναν χώρο. Αυτό θα πει μη λαρώσεις. Μη πεις ναι κοριτσάκι μου, ναι παιδάκι μου. Αλλά ξέρετε ότι εκεί υπάρχει ο κίνδυνος. Ας δούμε λοιπόν πως το ίδιο βιβλίο της Σοφίας Σύραχ σε άλλο σημείο, συγκεκριμένα είναι στο 42 κεφάλαιο, επειδή όμως θα αργήσουμε πάρα πολύ, αν ζήσουμε και θέλει ο Θεός και φτάσουμε εκεί, θα το έχουμε ξεχάσει και τότε θα το ξαναπούμε πάλι όταν θα φτάσουμε εκεί. Είναι μια πολύτιμη, πραγματικά πολύτιμη περικοπή. Ακούστε τέτοιο. Λέει, θυγάθη πατρί απόκριφος αγρυπνία. Και η μέρη να αυτή αφιστά ύπνον. Το κορίτσι για τον πατέρα τη είναι μια κρυφή αγρυπνία. Δηλαδή δεν σε πιάνει ο ύπνος στο κρεβάτι. Σκέπτεσαι το κορίτσι σου. Στριφογυρίζεις και αγρυπνάς στο κρεβάτι σου για το κορίτσι σου. Απόκριφος αγρυπνία. Και η φροντίδα, λέγει αυτής, διώχνει τον ύπνο. Αφιστά ύπνον. Διώχνει τον ύπνο. Εννεότητη αυτή, ακούστε, περιπτώσεις και πλευρές. Που αναφέρει εδώ το βιβλίο σειρά. Εννεότητη αυτή, μήποτε παρακμάς. Παρακμάζω θα πει περνά η ηλικία μου. Είναι εκείνο που λέει στην πρώτη προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος, εάν λέγει η κόρη σου είναι υπέρακμός, πέρα από την ακμή της, δηλαδή πέρασε η ηλικία της. Καταρχάς έχει τη φροντίδα μήπως περάσει η ηλικία του κοριτσιού σου, δηλαδή παρακμάς. Και συνοικία μήποτε μισηθεί. Αν όμως παντρέψεις το κορίτσι σου, πάλι έχεις φροντίδα μήπως κάτι συμβεί και ο σύζυγός της πάψει να την αγαπάει, την μισήσει για κάποιο λόγο. Εν παρθενία μήποτε δεν δηλωθεί και εν της πατρικής αυτής έγκυος γέννηται. Αν πάλι είναι παρθένος η κόρη σου, άνθρωπος εννοείται, τότε πάλι έχει τη φροντίδα μήπως ξεγελαστεί και βρεθεί έγκυος και έτσι δεν δηλώσει το πατρικό σπίτι και τη φίλη του. Μάλιστα εδώ θα ήθελα να σας πω ότι αυτή η ντροπή, εδώ θα παρακαλέσω προσέξατε το, αυτή η ντροπή η οποία τα παλιότερα χρόνια ήταν εις υπερθετικών ταγμών, τόσο πολύ ώστε να φτάνει σε νοσηρά αποτελέσματα, δηλαδή η κοπέλα να πάει να αυτοκτονήσει όταν δει ότι ντρόπιασε το σπίτι της, να πάει να αυτοκτονήσει. Φοβερό πράγμα αυτό, πρέπει ούτε καν να το σκεφτόμαστε. Ή ακόμη το συνηθέστατο και μέχρι σήμερα, παρότι θα λέγαμε ο ελεύθερος έρωτας και αγοραίος
είναι της μόδας, που φτάνουν ακόμη και οι γονείς πολλές φορές να σπρώχνουν τα κορίτσια τους την αμαρτία. Όταν δουν να υπάρχει πρώτου γάμου εγκυμοσύνη, ακόμη και ενώ υπάρχει και αραμόν, μνηστή, που υποτίθεται ότι η εγκυμοσύνη συνέβη βεβαίως, δεν θα έπρεπε να τη δείξετε, αλλά για αυτή την περίπτωση συνέβη μεταξύ αυτών των δυο νέων που θα παντρευτούν. Πηγαίνουν και κάνουν έκθεση, γιατί το θεωρούν ότι είναι φοβερό τι θα πει η κοινωνία. Εδώ βλέπετε την υποκρισία της κοινωνίας. Από τη μια μεριά είναι υποκρισία να κρατάμε το κορίτσι μας στο σπίτι. Πρέπει να το προωθήσουμε στην κοινωνική, δηλαδή κοσμική ζωή, στη ζωή της αμαρτίας. Αλλά εάν έχουμε τις συνέπειες αυτής της κοσμικής ζωής, α, τότε θα πει ο κόσμος. Εδώ είναι η υποκρισία του κόσμου. Μα τη στιγμή που είναι της μόνης, τη στιγμή που όλοι μιλάνε για μια τέτοια ζωή, πρέπει, αν είμαι θα συνεπής αυτής της ζωής, να έχουμε και τα ανάλογα αποτελέσματα. Τους αναλόγους καρπούς της. Αν φυτέψεις μια σηκιά, δεν περιμένεις σήκα. Πώς λοιπόν τώρα εδώ διαμαρτύρεσαι και λες η κόρη μου εγκυμονεί? Μα τη στιγμή που βγαίνει έξω και κινείται από εδώ και από εκεί, τι άλλο μπορεί να συμβεί? Α, δεν πρέπει αυτό. Και πάνε και κάνουν έκθεση. Αγαπητοί μου, μπορεί να είναι ντροπή, μπορεί να είναι ντροπή, μπορεί ίσως να σημαδέψει, θα λέγαμε, το μέλλον του κοριτσιού. Αλλά εγώ θα σας έλεγα, ούτε αυτοκτονία πρέπει να συμβεί ποτέ στο κορίτσι, ούτε θα πάμε να απορρίψουμε το παιδί. Τι θα γίνει, δεν ξέρω. Το θέμα είναι, υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν τρόποι. Αλλά δεν θα σκοτώσουμε το παιδί. Το παιδί δεν θα το σκοτώσει. Αν υποτεθεί ότι το κορίτσι μας βρέθηκε σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Αναμφισβήτητα είναι δεινή η θέση και της οικογένειας ολοκλήρου, ειδικότερα όμως του κοριτσιού. Έτσι λοιπόν ο πατέρας αγρυπνεί. Όταν λέει ο πατέρας, δεν βγάζουμε τη μητέρα. Υπονοείται και η μητέρα. Ο πατέρας λοιπόν αγρυπνεί στο κρεβάτι του και σκέφτεται, μη καμιά φορά συμβεί κάτι τέτοιο. Εν παρθενία λέει, μήποτε δεν δηλωθεί και εν της πατρικής αυτής έγκυος γέννηται. Μετά ανδρός ούσα, μήποτε παραβεί. Και συνοκικία, μήποτε στηρωθεί. Αν πάλι λέει είναι παντρεμένη, μήπως ξεγλιστρήσει και πέσει στην υγεία. Πάρα πολλές φορές μπορεί να έρθει ο γαμπρός σου και να σου πει, η κοπέλα σου, η κόρη σου δεν είναι σωστή, γυρίζει από εδώ και από εκεί. Ή ακόμα, ενώ συνοικεί με τον σύζυγό της, για κάποιο λόγο, και είναι, υπάρχει ένα ποσοστό αυτό και πρέπει να το γνωρίζουμε, να μην κάνει παιδιά. Μήποτε λέγει, στηρωθεί. Και πολλές φορές δημιουργούνται προβλήματα εάν το κορίτσι δεν κάνει παιδιά. Βέβαια, σήμερα ξέρουμε ότι ως επιτοπλίστων στην ατεκμία, ως επιτοπλίστων, στην ατεκμία δεν φταίει η σύζυγος, αλλά φταίει ο σύζυγος. Φταίει ο άντρας, ο οποίος αυτός δεν κάνει παιδιά. Σήμερα το ξέρουμε αυτό. Παλαιότερα δεν ήταν γνωστό. Έτσι, αγαπητοί μου, όλα αυτά είναι μια φροντίδα για τον πατέρα. Αλλά συνεχίζει. Επιθυγατρή αδιατρέπτο, στερέωσον κεφαλή φυλακή μου. Μήποτε ποιήσει σε επίθαρμα εχθρή. Λαλιάν εν πόλη και έκλειτον λαού και κατεσχήνισε εν πλήθη πολλών. Όταν έχεις κορίτσι που είναι πεισματάρικο, έτσι, αδιάτρεπτο κορίτσι, πεισματάρικο, ισχυρογνώμων κορίτσι, στερέωσον φυλακή, φύλαξε την, πρόσεξε. Μήποτε ποιήσει σε επίχαρμα εχθρής, μήπως σταθεί, γίνει αιτία
να χαρούν οι εχθροί σου βλέποντας ένα κακότροπο παιδί σου. Ακόμα γίνει η αλιά εν πόλη, δηλαδή αρχίζουν να σε κοτσομπολεύουν στην κοινωνία, και ακόμα να γίνει το κορίτσι σου έκκλητον λαού, δηλαδή αξιοκατάκριτον μπροστά στο λαό, και σε ντροπιάσει μπροστά σε πολλούς. Αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί, ότι πράγματι ένα κορίτσι όσο μεγαλώνει δημιουργεί πρόβλημα στους γονείς του, με όλα εκείνα τα οποία ήδη μας περιγράφει το βιβλίο της Σοφίας Σιράκ. Έτσι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, και θα έλεγα, μάλιστα στην εποχή μας, θα έλεγα, τολμώ να το πω, ότι εκείνος που δεν έχει παιδιά να είναι ευτυχής. Το έχω πει πολλά, σε πολλά άτεκνα γέννη, και νόμισα πως τους κοροϊδεύω και έσπευδα να τους το κατοχυρώσω αυτό, ότι είναι ευτυχέστεροι. Εννοείται ότι δεν τους έδωσα αυτό το παιδιά, όχι φρόντισα να μην κάνουν παιδιά, γιατί τότε ήταν αξιοκατάκριτοι, αλλά δεν τους έδωσε ο Θεός παιδιά. Τότε δεν τους έδωσε ο Θεός παιδιά, σε απείλαξε από ένα μεγάλο κίνδυνο που μπορούσε μια ζωή ολόκληρη να έχεις αγωνίες και στεναχώριες. Αν μου πεις, θα τα έχω πει και παλιότερα αυτά, μα ποιος θα με γυροκομίσει. Έχω δει, σας έχω πει στερεοτύπως, θα έχω πει, ότι είδα πολλούς γονείς να ζουν μόνοι τους και παραπεταμένοι ενώ κάναν πολλά παιδιά. Αν μου πεις ότι έχεις περιουσία, είναι πολύ απλό. Μοίρασέ την σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Τι θα ήθελες ακόμη να μου πεις, να μείνει το όνομά σου, είναι μάθημα. Θυμάσαι ποιος ήταν ο προπάπους σου και πώς τη λέγανε την προγιαγιά σου. Αν έκανα εδώ, αγαπητοί μου, μία στατιστική, θα έβρισκα ότι πολύ λίγοι από εσάς μπορεί να γνωρίζετε πώς λέγανε τον προπάπου σας και πώς λέγανε την προγιαγιά σας. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι μία ματιότητα να μείνει το όνομά μας. Πού να μείνει το όνομά μας. Κουτό είναι. Είναι πάρα πολύ κουτό. Είναι απλώς συναισθηματικό. Δεν βαριέσαι. Από τις κάποιες εκείνες μικρές χαρές. Δεν είναι μεγάλη χαρά το να δω το όνομά μου να το βγάζει, να βγαίνει στο εγγονάκι μου. Θα άλλος ο κόσμος και αυτό το πράγμα να το συμβεί. Αλλά πρέπει να θεωρηθεί, μη σας κάνει εντύπωση, μία ευλογία αν τελικά δεν έχει δώσει ο Θεός παιδιά στο σπίτι αυτό. Λέγει μάλιστα η Σοφία Σολομώντος, και μάλιστα Παλαιά Διαθήκη 4,1, κρίσον ατεκνία μετά αρετής. Και όπως λέγει το ίδιο βιβλίο, στον ίδιο τόπο, πολύγωνον δε ασεβών πλήθος ούχρι σημαίνει. Είναι πολύ καλύτερο, λέγει, να υπάρχει ατεκνία και να υπάρχει ευσέβεια. Και εξάλλου, το να κάνεις παιδιά το πολύγωνον, να έχεις μια γονιμότητα και να κάνεις πολλά παιδιά, αλλά τα παιδιά σου αυτά να βγουν ασεβή, τότε λέγει σε τίποτα δεν έχει να σου χρησιμεύσει. Πάντως δεν είναι μόνο αυτό, να επανέλθω στο θέμα για τις κοπέλες και γενικότερα για τις γυναίκες. Είναι μια, σας είπα, φοβερή εποχή. Μάλιστα ο φεμινισμός αλωνίζει σε ολόκληρο τον κόσμο, και ενώ ίσως θα υπήρχαν κάποια καλά στοιχεία που θα έπρεπε να προσεχθούν, αλλά επειδή είναι αρνητικός φεμινισμός, είναι προϊόν του ουμανισμού, και ο ουμανισμός θα πει αγάπη των πλησίων, ερήμην του Θεού. Ουμανισμός, ανθρωπισμός θα πει, ανθρώπινο κατασκεύασμα είναι. Θα πει αγάπη του πλησίων, ερήμην της αγάπης του Θεού. Ακόμη ερήμην και της πίστεως στον Θεό. Αλλά όταν αυτό συμβαίνει, μια τέτοια αγάπη, είναι επόμενον αυτή η αγάπη να είναι νόθος, και είναι νόθος, και τελικά αυτή η αγάπη προς τον πλησίον να μην είναι αγάπη,
αλλά να είναι κάτι που βγαίνει σε κακό, καταστρέφει. Βέβαια, κι άλλα το σας έχω πει, τη διαφορά ουμανισμού και χριστιανικής αγάπης. Υπάρχει άβυσσος διαφορά. Άβυσσος. Ωστόσο, οι γυναίκες έχουν αλωθεί από τον φεμινισμό και οι χριστιανές γυναίκες, ώστε γενικά η εποχή μας να παρουσιάζει ένα θλιβερό θέαμα. Είναι εκείνο που, όπως μας το περιγράφει πάλι η Σοφία Σολομώντας, στο ίδιο κεφάλαιο, οι γυναίκες αυτών λέγει άφρονες και πονηρά τα τέκνα αυτών. Δεν έχουν μυαλό οι γυναίκες, τα παιδιά τους είναι πονηρά, επικατάρατος η γένεση αυτών, η γενεά τους δηλαδή. Είναι μία κατάσταση που θα λέγαμε κάναμε παιδιά, κάναμε οικογένειες για να πάμε όλοι μαζί στην κόλαση. Ωστόσο, για να κλείσω το χωρίο αυτό, η καλύτερα ασφάλεια, θα επαναλάβω ότι σας είπα στην περίληψη του προηγουμένου θέματος μας, είναι οι κοπέλες μας, τα κορίτσια μας, να συνειδητοποιήσουν ότι μόνο τότε θα σταθούν σωστά αν ζήσουν εξαιρή ζωή. Αν υποτεθεί ότι μία κοπέλα ζει την εξαιρή ζωή και δεν παντρεύεται, μη ζηλεύει την άλλη κοπέλα που παντρεύτηκε παρότι η ζωή της δεν είναι το εξαιρή, και να βγάζει μάλιστα εσφαλμένα συμπεράσματα ότι είδες αυτή, σε πόρτισε και παντρεύτηκε, εγώ με το να είμαι προσεκτική δεν παντρεύτηκα. Ο γάμος δεν είναι κορυφαίων στοιχείων, όχι μόνο της αιωνίου ζωής, αλλά και της παρούσης ζωής. Το κάναμε κορυφαίων το θέμα του γάμου, γι' αυτό βγάζουμε αυτά τα ψευδή συμπεράσματα. Δεν παντρεύει. Λοιπόν, θα έλεγα, όπως για την οικογένεια που δεν έχει παιδιά και γλίτωσε, ίσως πιθανότατα σε λυπήθηκε ο Θεός και σε γλίτωσε από έναν δυστυχισμένο γάμο. Για ρωτήσετε οι γυναίκες που ξυλοφορτώνονται ή έχουν έναν σύζυγο βάναυσο ή αντίστροφα. Για ρωτήσετε άνδρες που έχουν γυναίκες που δεν ξέρω τι είναι. Δεν θα ήχοντο χιλιάς φορές να μην είχαν παντρευτεί. Ήμουν στην αίθουσα αναμονής του γιατρού την πιο πάνω εβδομάδα και κάποιος εκ των ασθενών, ηλικιωμένος άνθρωπος, διεκτραγωδούσε τη ζωή του εκεί στους αναμένοντες ασθενείς, λέγοντας ότι θα είχε ευχηθεί να μην είχε παντρευτεί από εκείνα που πέρασε τη ζωή του. Τώρα τι πέρασε ο άνθρωπος, αυτός και η ψυχή του. Πάντως το λέγει και η δημοσία, ότι θα ήρθε το να μην είχε παντρευτεί. Δεν θα ήθελα να πω να μην παντρευτεί κανείς. Θα ήθελα να πω εάν μια κοπέλα θα μείνει άγαμος, δεν σημαίνει ότι είναι συμφορά, ότι είναι δυστύχημα. Δεν είναι δυστύχημα. Αυτό θέλω να τονίσω. Και ότι δεν θα άλλαζε ο κόσμος να αποκτάει μια κοπέλα, όπως θα σας πω και λίγο πιο κάτω, γιατί μας δίνει την ευκαιρία και το πιο κάτω κείμενο, να αποκτάει εκείνη την ψυχολογία της γεροντοκόρης. Και η ψυχολογία γεροντοκόρης θα πει, έμεινα άγαμος παρά τη θέλησή μου. Και τότε όταν βλέπω τους άλλους, τις άλλες κοπέλες να παντρεύονται, στρίβω και γίνομαι ένας στριμμένος άνθρωπος με μια στριμμένη ψυχή που δεν ξεμπλέκει με τίποτα και γίνομαι συμφορά του περιβάλλοντός μου και του ιδίου του εαυτού μου. Προχωρούμε στο επόμενο χωρίο. Εκ δου πηγατέρα και εσύ τετελευκός έργων μέσα και ανδρή συνετό δόρισε αυτήν. Δηλαδή, πάντρεψε με προσοχή και φροντίδα τη θυγατέρα σου και θα έχεις διεκπεραιώσει μεγάλη υπόθεση έργων μέσα σε άνδρα συνετό και φρόνιμο εμπιστεύσου.
Είδαμε στο προηγούμενο χωρίο ότι τη δάφτυρη πατρί απόκριφος αγρυπνή και η μερίμνα αυτή αφιστά ύπνον, αυτό που αναλύσαμε. Και το πρόβλημα είναι, όπως βλέπετε, όχι η αποκατάσταση, αλλά η επιτυχής αποκατάσταση, ιδιαίτερος της υδατέρας μας. Τέργων αυτής της επιτυχούς αποκαταστάσεως, όπως αντιλαμβάνεστε, θεωρείται σαν το μεγαλύτερο που έχουν να επιτελέσουν οι γονείς. Θα ήθελα να επισημάνω για μια ακόμη φορά στους αγαπητούς μου ακρότες ότι μην νομίζουν ότι έχουν και αν επιτελέσουν έξω από το σπίτι τους ότι είναι αυτό μεγάλο έργο. Το έργο μιας οικογενείας είναι το να διαμορφώσουν παιδιά με ευσέβεια, φόβο Θεού, αγιότητα και με μια κάποια επιτυχία στη ζωή τους, επιτυχία έστω ας τη θεωρήσουμε και κατά κόσμον για μια στιγμή, και όταν λέω κατά κόσμον επιτυχία, το παιδί μας να έχει μια εργασία, το κορίτσι μας να ζει καλά με τον σύζυγό της, μα αυτή σημαίνει. Είναι το μεγαλύτερο έργο που έχετε να επιτελέσετε. Το λέγω γιατί μια γυναίκα σήμερα νομίζει ότι αυτό είναι κατώτερον έργων και ότι θα ήθελε να αναπληρώσει μια έλλειψη μέσα της με το να βγει έξω να εργαστεί ή ό,τι άλλα να κάνει. Και το να βγει έξω για να κάνει έργα αγάπης και φιλανθρωπίας, ουδείς ο αντιλέγων. Αλλά το να νομίζει ότι το να πάει σε ένα εργοστάσιο να δουλέψει ή σε ένα γραφείο ή σε μια δημοσία υπηρεσία, γιατί εκεί αναπληρώνει τους πόθους της και τον προορισμό της, μια γυναίκα εννοώ, είναι λάθος. Όπως και η εργασία του άνδρας, η εργασία βέβαια οριμάζει τον άνδρα, βέβαια τον τοποθετεί πάρα πολύ ψυχολογικό σωστά. Γι' αυτό ένας άνδρας ο οποίος δεν εργάζεται ψυχολογικός δεν είναι όριμος, έχει προβλήματα. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνά ότι και αυτό το επάγγελμα, όσο και αν είναι μεγάλη σαν στοιχείο μεγάλο για τη διαμόρφωση της προσωπικότητός του, δεν πάβει από το να είναι δεύτερο. Το έργο της οικογενείας είναι να μεγαλώσουν εν κυρίω, εν παιδεία και νουθεσία κυρίου τα παιδιά τους. Αυτό είναι το μεγάλο τους έργο. Και αυτό, αν το θέλετε, είναι αποτέλεσμα ενός άλλου μεγάλου έργου. Οι δυο τους αγαπημένα μέσα στην κοινή πίστη, πιασμένοι χέρι-χέρι να φτάσουν στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι το μεγάλο έργο μιας οικογένειας. Αν μια οικογένεια σωθεί, δηλαδή και οι σύζυγοι και τα παιδιά επετέλεσαν το μέγα έργο στη ζωή τους. Θα το επαναλάβω. Αν μια οικογένεια σωθεί, το πρώτο έργο. Ό,τι άλλο είναι δευτερεύον, όσο και αν γυαλίζει, όσο και αν προβάλλεται. Πάντως, να επανέλθω στο θέμα μου, εκ του θυγατέρα, δώσε λέει πάντρεψε τη θυγατέρα σου και θα έχεις ένα μεγάλο έργο, επιτελέσει τη ζωή σου. Πρέπει να πούμε ότι είναι πράγματι μεγάλο και δύσκολο, για να σας θυμίσω και εκείνη την παροιμία, ότι όποιος δεν πάντρεψε και δεν έκτισε δεν ξέρει από ζωή. Έτσι λέει μια παροιμία. Εν τούτης το πνεύμα της Καινής Διαθήκης δεν θεωρεί το πρόβλημα τόσο μεγάλο. Σημειώσατε ότι το θέμα του γάμου στην Παλαιά Διαθήκη προείχε. Και προείχε διότι έπρεπε ο λαός αυτός να διανύσει την ιστορική του πορεία. Δεν έπρεπε να χαθεί και συνεπώς έπρεπε να είναι πολύτοκον έθνος. Γι' αυτό και θεωρείται ευλογία η πολυτοκία, αντιθέτως με όνειδος,
πιστηρότης. Θυμηθείτε ότι ο Αβραάμ ήταν ο λυπημένος και η Σάρα, θυμηθείτε ακόμα τον Ισαάκ, διότι πέρασαν κάποια χρόνια και η Ρεβέκα δεν γεννούσε παιδί. Θυμηθείτε τη μητέρα του Σαμουήλ, του προφήτου και κριτού, την Άννα, η οποία οδύρετο έκλαιε γιατί δεν έκανε παιδιά. Θυμηθείτε τη Ραχήλ που δεν έκανε παιδιά για πολύ καιρό και στο τέλος έκανε δύο, κατάφερε να κάνει τον Ιωσήφ και τον Βενιαμίν. Έκανε έναν Ιωσήφ όμως. Έναν Ιωσήφ. Διότι στην Παλαιά Διαθήκη, σας είπα, ο λαός έπρεπε να ακολουθήσει, να βαδίσει την ιστορική του πορεία, να επιζήσει μέσα στην πορεία του αυτή την ιστορική για να φέρει τον Μεσσία. Όμως, μετά από τον ερχόμο του Μεσσία, το θέμα πια δεν έχει πολύ σημασία. Γι' αυτό, στην Καινή Διαθήκη, δεν υπάρχει πλέον το θέμα ούτε του γάμου καν, ούτε της τεκνογωνίας. Θέλω να είστε ελεύθεροι από φροντίδες, σημειώνει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή η Καινή Διαθήκη. Ο άγαμος φροντίζει για τα έργα του Κυρίου πώς να αρέσει στον Κύριο. Ο έγαμος με ρημνάτα του κόσμου πώς να αρέσει στη γυναίκα. Διαφέρουν στις φροντίδες και τα ενδιαφέροντα η έγαμος από την άγαμον. Η άγαμος φροντίζει τα του Κυρίου για να είναι αφοσιωμένη στο Θεό και κατά το σώμα και κατά το πνεύμα. Η έγαμος με ρημνάτα του κόσμου πώς να αρέσει στον άντρα της. Μιλώ για την αγαμία, μόνον και μόνο για το συμφέρον σας, λέγει ο Απόστολος Παύλος, λέγει το Πνεύμα του Θεού, και όχι για να σας επιβάλλω φιλιά εξαναγκασμό. Εάν όμως κάποιος πατέρας νομίζει ότι είναι ντροπή του να αφήσει την κόρη του να περάσει η ηλικία της και να μείνει γεροντοκόρη, και πιστεύει ότι πρέπει να την παντρέψει, ας κάνει ό,τι θέλει. Δεν αμαρτάνει. Ας παντρευτούν. Εκείνος όμως που στέκει ακλόνητος και εξουσιάζει τον εαυτόν του και έχει κρίνει να διατηρήσει παρθένων και άγαμων την κόρη, καλά κάνει. Ώστε και εκείνος που παντρεύει την κόρη του καλά κάνει, και εκείνος που δεν την παντρεύει κάνει καλύτερα. Να το πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Γιατί πλέον ο λαός του Θεού δεν είναι λαός αίματος, αλλά λαός πνεύματος. Σήμερα πια ο λαός του Θεού, ο νέος Ισραήλ, είναι σε όλα τα έθνη και σε όλους τους λαούς. Όποιος πιστεύει γίνεται λαός του Θεού. Γίνεται κατά πνεύμα απόγονος του Ισραήλ. Δηλαδή γίνεται απόγονος του Αβραάμ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πλέον ο γάμος στην Καινή Διαθήκη δεν έχει πρωτεύουσα θέση. Βέβαια δεν ξέρω αυτά τα λόγια του Αγίου Πνεύματος σήμερα πώς μπορούν να ακούγονται. Δεν ξέρω. Κι άλλο θα σας το έχω πει αυτό. Ωστόσο πρέπει να μάθουν οι γονείς, όπως σας είπα και προηγουμένως, και οι κοπέλες, ότι υπάρχει μία πιθανότητα σε ένα ποσοστό να μην παντρευτούν, όπως και οι αγόρια να μην παντρευτούν. Σημειώσατε ότι τα κορίτσια είναι περισσότερα από τα αγόρια. Λίγο περισσότερα από τα αγόρια. Κατά ανάγκη λοιπόν κάποια κορίτσια θα μείνουν χωρίς γάμον. Είναι πολύ φυσικό. Θα πρέπει αυτό να το γνωρίζουν. Θα παρακαλέσω μόνο ό,τι σας είπα προηγουμένως, ότι δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η ψυχολογία της αγωνιώδους αναμονής και τι θα γίνει και τι θα γίνει αν δεν παντρέψουμε το παιδί μας, αν εγώ δεν παντρευτώ, να πει το αγόρι, το κορίτσι. Διότι σας είπα ότι αποκτάται αυτή η ψυχολογία
της γεροντοκόρης ή του γεροντοπαλίκαρου. Και είναι φοβερή η ψυχολογία. Είναι όλο μιζέρια, όλο δυσκολία, τίποτα δεν ικανοποιεί, τίποτα δεν ευχαριστεί. Υποφέρει το περιβάλλον από την ψυχολογία ενός ανθρώπου που δεν πίστεψε στην αγαμία του. Αν κανείς πιστέψει στην αγαμία του, τελείωσε το θέμα. Δεν αποκτάει αυτήν την δύσκολη, στριμμένη, περίεργη ψυχολογία. Γιατί τι σημαίνει άλλο γεροντοκορισμός παρά η ακουσία αγαμία σαν ένας ανεκπλήρωτος πόθος της ζωής και μάλιστα να τίθεται και ως πρώτος πόθος της ζωής. Αλλά ας ξαναγυρίσουμε, αγαπητοί μου, σε αυτό το χωρίο. Τι λέγει το χωρίον αυτό? Και ανδρή συνετό δόρισε αυτή. Φρόντισε, λέγει, να την δώσεις σε έναν άνδρα συνετών. Βέβαια, επιτυχία στο γάμο προϋποθέτει ένα σωστό γαμπρό. Εφόσον φυσικά και η νύφη είναι μια σωστή κοπέλα, διότι πώς μπορούμε να εννοήσουμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε έναν σωστόν άνθρωπο, σωστό γαμπρό, και η νύφη να μην είναι σωστός άνθρωπος, σωστή κοπέλα. Και αν υποτεθεί ότι θα αναζητούσαμε έναν συνετόν άνθρωπο, έτσι θα αναζητούσαμε και μια συνετή κοπέλα. Γιατί τάχα θα πρέπει εσύ που έχεις το κορίτσι σου να φροντίζει τον καλό γαμπρό, και θα πρέπει εκείνοι οι γονείς που έχουν ένα γόρι να μην φροντίζουν για μια καλή κοπέλα, μια συνετή κοπέλα. Τι θα πει όμως ότι ο άνδρας, κατά αντιστοιχεία και η γυναίκα φυσικά, ότι πρέπει να είναι συνετός? Πώς μπορούμε να εννοήσουμε αυτή τη σύνεση? Βέβαια, η φρονημάδα δηλαδή, η φρόνηση, είναι μια πρίκα λιθινή και πρέπει να πούμε ότι δεν συνάζεται την τελευταία στιγμή, όπως και η υλική πρίκα δεν συνάζεται την τελευταία στιγμή. Είναι υπόθεση μιας ολοκλήρου ζωής. Θα πω κάτι που παλιότερα σας το είχα πει. Όταν έχετε κορίτσια, μην κοιτάτε ότι καταργήθηκαν οι πρίκες και τα ό,τι. Πάντα στο κορίτσι σας να ετοιμάζετε κάτι. Και νομίζω μια φρόνιμη μητέρα, συνετή μητέρα, θα πρέπει να φροντίζει για το κορίτσι της μόλις γεγέντη. Επήγε στην αγορά να ψωνίσει τα καθημερινά πράγματα. Τι έχει να ψωνίσει από την αγορά? Ας αγοράσει κάτι για το κορίτσι της ως πριν. Ας πάρει μία πετσέτα. Πήγε στα εμπορικά να ψωνίσει, ξέρω εγώ. Ας πάρει ένα σεντόνι. Να έχει ένα μπαούλο. Μα πάτερ, μπαούλα τώρα στην εποχή που ζούμε? Ναι, γιατί? Διότι φτάνουμε στο σημείο η κοπέλα να μην έχει τίποτα και να δημιουργούνται προβλήματα. Δεν θα ήθελα να τονίζω το θέμα της πρίκας, να έχει η κοπέλα, να έχει φερνή σπουδαία. Φερνή θα πει πρίκα. Όχι. Ούτε να γίνει στόχος πρικοθυρών ανδρών. Όχι. Να μην έχει το στοιχειώδες νοικοκυριό της. Και όταν το κοριτσάκι αυτό μεγαλώνει, να πει η μητέρα στο κοριτσάκι. Το κοριτσάκι των 6-7 χρονών. Το βλέπεις αυτό το μπαούλο? Είναι δικό σου. Και όταν θα αρχίσει να μαθαίνει στο σχολείο ή στο σπίτι να κεντά, να δώσει μια μαξιλαροθήκη η μητέρα στο κοριτσάκι της, να βάλει το μονόγραμμά του. Το μονόγραμμα, το κεντήσει το μονόγραμμα. Το κορίτσι θα αρχίσει να αποκτά μια συνείδηση των υπαρχόντων της. Κάνω την πρίκα μου, κάνω τον οικοκυριό μου. Έτσι, τι πετυχαίνεται? Δεν πετυχαίνεται το θέμα πρίκα. Πετυχαίνεται το θέμα φρονιμάδα στο παιδί. Προνοητικότητα. Σύνεση. Διότι έτσι μαθαίνει η μητέρα στο παιδί της σιγά σιγά να γίνεται φρόνιμη κοπέλα.
να ενδιαφέρεται και να φροντίζει για το μέλλον και ούτω καθεξής. Πώς νομίζετε ότι γίνεται φρόνιμο το παιδί μου με το να του λέγω να γίνει φρόνιμο? Αυτό είναι μια κουβέντα. Το παιδί μου πρέπει να βλέπει φρόνιμες ενέργειες και του πατέρα και της μητέρας φρόνιμες ενέργειες. Έτσι λοιπόν η σύνεση, η φρονιμάδα, πως την εννοούμε σας είπα, με το να λένε έχω μυαλό, προνοητικότητα, φτάνει το μάτι μου μακριά, φροντίζω, κοιτάζω γύρω μου, κόβει το μάτι μου, κόβει δηλαδή το μυαλό μου, και είναι μια υπόθεση που ξεκινάει από τα νηπιακά χρόνια. Δεν αποκτάται εκείνη τη στιγμή, όπως βεβαίως και μια πρίκα δεν αποκτάται τελευταία στιγμή. Δεν θα πάμε στα εμπορικά να ψενίσουμε, τι να ψενίσουμε και να κουβαλήσουμε στο σπίτι μας. Όχι, λίγο-λίγο, για να γίνει και η σχετική αφομοίωση συνέσεως στο παιδί μας. Αλλά με το να λέμε σύνεση, πρέπει να συμπεριλάβουμε και τα κριτήρια του γάμου. Πολλές φορές έχω μιλήσει για αυτά. Ενθυμίστε όταν κάναμε την ανάλυση της μιας επιστολής προς Θεσσαλονικής, εκεί είχαμε κάνει 5-6 θέματα και είχαμε μιλήσει και για αυτό το σημείο. Αλλά δεν πειράζει εάν αυτά τα σημεία τα ανανεώνουμε. Δηλαδή, με ποια κριτήρια θα μπορούμε να εκλέξουμε στο γάμο ώστε να λέμε ότι διαλέγω συνέ των άνθρωπων και η κοπέλα μου είναι συνετή κοπέλα? Πρώτο στοιχείο είναι η ευσέβεια. Προσέξτε, είναι η ευσέβεια. Πρέπει δηλαδή και οι δύο άνθρωποι να είναι ευσεβείς, ή τουλάχιστον να έχω κάποια δείγματα, αλλά καλά δείγματα, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είχε με ευκαιρίες ίσως να είναι πιο ευσεβής, αλλά είναι πολύ καλοπροαίρετος. Δεν θα με ξεγελάσει. Δεν θα με ξεγελάσει με τον πατέρα να πάρει την κοπέλα μου, την κόρη μου, και μετά να λέει στη γυναίκα του εκείνο το γνωστό βιβλιαράκι που κυκλοφόρησε παλιότερα ενός Γάλλου συγγραφέως, όχι μεταξύ μας ιερεύς, δεν θέλω τον ιερέα στο σπίτι μου, δεν θα πάω στην εκκλησία. Εμένα μου έχει συμβεί αυτό. Έχουν έρθει υποψήφιοι γαμπροί, βέβαια φαίνονται οι άνθρωποι, όσο να θες να κρυφτείς φαίνεσαι, και να σε διαβεβαιώνουν και να σου λέγουν ότι εγώ θα φροντίσω, θα είμαι πνευματικός άνθρωπος εφεξής κλπ. Κλπ. Για να πω εγώ τώρα στους γονείς, δώστε το κορίτσι. Και μετά δίνουν το κορίτσι και μετά τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Όχι. Σας ξαναλέγω με αυτή την έννοια, όχι. Μόνο εάν είναι άνθρωπος πραγματικά με ρίζες ευσεβίας, ίσως μερικά πράγματα δεν πρόσεξε στη ζωή του, αλλά είναι καλοπροαίρετος, γιατί πραγματικά από εμάς όλους εδώ το ακροατήριο, όσοι άνθρωποι είναι εκείνοι που ίσως να μην περπάτησαν καλά, νέοι άνθρωποι, τώρα όμως ακούνε το λόγο του Θεού, θα τους αποκλείσουμε από τη σωτηρία, κάθε άλλο. Αλλά είναι επικίνδυνο όμως το να διαλέξουμε έναν σύζυγο που δεν είναι ευσεβής. Υποτίθεται ότι η κοπέλα είναι ευσεβής. Και το δεύτερο στοιχείο είναι η ταύτιση των χαρακτήρων. Πρέπει να ταιριάζει. Πρέπει να αισθάνεται ο ένας τον άλλον άνετα, όμορφα. Κάτι που, πώς θα το πούμε, περπατάω στον δρόμο μου και βρήκα μία βίδα. Πάω παρακάτω και βρίσκω ένα παξιμάδι. Παξιμάδι λέμε εκείνο που βιδώνει τη βίδα. Βάζω και ταιριάζουν μια χαρά, λέγω, α, αυτό το παξιμάδι ήταν για αυτή τη βίδα. Αυτό θα πει τέριαξε. Αυτό θα πει ταύτιση χαρακτήρων. Ταύτιση χαρακτήρων δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουν τον ίδιο χαρακτήρα,
αλλά πρέπει να ταιριάζουν οι χαρακτήρες των. Δηλαδή να αισθάνεται ο ένας απέναντι του άλλου άνετα, αναπαυτικά, όμορφα, ήρεμα, ειρηνικά, ότι αναπαύθηκε η καρδιά μας. Αυτό πρέπει να αισθάνεται ο ένας για τον άλλον. Φυσικά είναι το θέμα της αγάπης, αλλά και γενικότερα δεν είναι μόνο το θέμα της αγάπης. Είναι και γενικότερα όλα εκείνα τα οποία συνιστούν την προσωπικότητα, ακόμα θα έλεγα και τη σωματική καταστήρηση. Θα φτάνε και σε αυτό το σημείο. Αλλά κυρίως την προσωπικότητα, που δεν είναι μόνο το θέμα της αγάπης, ούτε μόνο το θέμα της ευσεβείας. Είναι ένα πλήθος πράγματα που οι συνισταμένοι των κάνουν εκείνο το κάτι που να λέω. Αυτός ο άνθρωπος μου ταιριάζει. Όταν μια γυναίκα περίπου είναι προνοητική, είναι νοικοκυρά, είναι έξυπνη, το μυαλό της παίρνει στροφές. Όταν ένας άνδρας είναι εργατικός, το μυαλό του παίρνει στροφές, είναι ευγενής. Όλα αυτά συνιστούν αυτό που λέμε προσωπικότητα. Όταν λοιπόν ο ένας βρει τον άλλον και αισθανθεί ότι ταιριάζουν, αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Αυτά τα δύο, ευσέβεια και, όπως σας εξήγησα, ταύτιση χαρακτήρων. Αλλά ενώ αυτά αποτελούν βέβαια τα κυριότερα στοιχεία ενός επιτυχού γάμου, θα πρέπει να διακρίνουμε και μερικά άλλα, αν θέλετε, τα οποία οπωσδήποτε και αυτά έχουν τη σημασία τους. Και πρώτα, τα προσόντα του νέου πρέπει να είναι κοντινά με τα προσόντα της νέας. Δεν μπορεί δηλαδή ένας πάρα πολύ έξυπνος άνδρας να πάρει μία κουτσή κοπέλα. Δεν μπορεί ένας πάρα πολύ μορφωμένος, πάρα πολύ μορφωμένη γυναίκα, κοπέλα, να πάρει έναν που είναι, μόνο πήγε δύο τάξεις στο δημοτικό. Είναι γράμμα. Δεν μπορεί. Τα προσόντα πρέπει ανδρός και γυναικός να είναι κοντινά. Προσέξτε, αυτά που θα σας πω δεν τα απολυτοποιούμε, δεν έχουν απόλυτο χαρακτήρα, γιατί έχουμε και περιπτώσεις που ξεφεύγουμε από αυτά και όμως έχουμε επιτυχείς γάμους. Αλλά έχουν σημασία όμως. Έχουμε επιπτώσεις. Λοιπόν, πρέπει τα προσόντα νέου και νέας να είναι, όπως σας είπα, κοντινά. Πρέπει ακόμα η οικονομική τους κατάσταση να είναι κοντινή. Δεν μπορεί ένας πάρα πολύ πλούσιος να πάρει μία πτωχή. Πολύ πτωχή. Διότι η πτωχή θα αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα. Θα αισθάνεται σαν υπηρέτρια, σαν υποχρεωμένη εις το σύζυγό της. Δεν θα έχει εκείνη την άνεση ότι είμαι η σύζυγος. Με πήρε ένας άνδρας που είναι πολύ πλούσιος και απέναντι του είμαι υποχρεωμένη, θα λέει η κοπέλα. Δεν είναι καλό. Όπως και αντίστροφα, δεν μπορεί μια πάρα πολύ πλούσια να πάρει ένα φτωχόν άνθρωπο. Γιατί και αυτός θα αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα. Για μια στιγμή θα του πετάξει η σύζυγός του, άκου να σου πω, εγώ και τα λεφτά μου. Θα του αρέσει του γαμπρού να τα ακούσει αυτό του σύζυγου. Εγώ και τα λεφτά μου. Δεν είναι ωραίο. Ακόμα, κοντινές πρέπει να είναι οι ηλικίες. Δεν πρέπει να είναι μακρινές. Δηλαδή δεν πρέπει να είναι η διαφορά της ηλικίας πολύ μεγάλη και ενός από τον άλλον. Βέβαια αν είναι ίση, καλά. Να είναι πιο μεγάλη γυναίκα ένα χρόνο, δύο, καμιά φορά. Σας είπα, δεν τα πολιτοποιούμε. Δεν τα πολιτοποιούμε. Αλλά χωρίς να πολύ πράγματα, δεν θέλω. Και οι ηλικίες θα είναι κοντινές. Και η μόρφωση, όπως σας είπα προηγουμένως, θα είναι κοντινή. Πώς θα συνεννοηθεί ένας άνδρας που γνωρίζει πολλά πράγματα με μια γυναίκα η οποία είναι του δημοτικού. Βέβαια, εγώ γνώρισα κάποιον καθηγητή πανεπιστημίου ζει και ακαδημαϊκός και μάλιστα πρόεδρος Ακαδημίας Αθηνών. Δηλαδή, κορυφαία θέση.
πιο πάνω από αυτή δεν υπάρχει. Του οποίου η σύζυγος, μακαρίτησα τώρα, ήταν του δημοτικού. Ήταν πανέξυπνη γυναίκα, παρότι στο σπίτι τους ήταν συχνά επιστρέψεις καθηγητών και, διασημοτήτων και προσωπικότητων από όλο τον κόσμο. Ήτανε, γιατί είχε αυτό σπουδάσει στην Ευρώπη και λοιπά. Όμως είχε τον τρόπο της να υποδέχεται όλους αυτούς. Αλλά αυτό είναι μια εξαίρεση. Γι' αυτό σας είπα, δεν τα απολυτοποιούμε αυτά. Όμως δεν νομίζετε ότι θα πρέπει να είναι κοντινή και η μόρφωση. Πολύ δε παραπάνω, όταν η γυναίκα είναι πολύ μορφωμένη και ο σύζυγος δεν είναι, θα πηγαίνει στους κύκλους της, θα είναι και αυτός μαζί, εκείνη θα βρίσκει τους συναδέλφους της, θα συζητάει ωραία θέματα και αυτός θα κάθεται δίπλα. Το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο θα είναι? Να τη δουλέψει και να της απαγορεύει να πηγαίνει στους κύκλους της, γιατί αισθάνεται ο ίδιος μειωμένος. Θα πιστεύατε ότι θα έχει τόση πολύ ταπείνωση να ανέχεται αυτό? Δεν το νομίζω. Δεν το νομίζω. Και η μόρφωση λοιπόν πρέπει να είναι κοντινή. Ακόμα και η κοινωνική τάξη ή το θα λέγαμε το διαμέρισμα της πατρίδος μας που ο καθένας βρέθηκε πρέπει να είναι κοντινό. Τι εννοώ με αυτό? Επειδή τα έχω δει αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί επί παραδείγματι μια κοπέλα αστική που έχει μεγαλώσει μέσα σε μια πόλη και έχει αστικές θα λέγαμε συνήθειες, να παντρευτεί έναν αγρότη που έχει επαρχιακές συνήθειες, διότι οι συνήθειες του ενός και του άλλου διαφέρουν. Ο άνθρωπος γυρίζει από το χωράφι του, μπαίνει με τις γαλότσες μέσα στο σπίτι. Αυτοί δεν έμαθαν να μπαίνουν λασπωμένα παπούτσια μέσα στο σπίτι. Πώς να το κάνουμε? Έτσι, οι τρόποι είναι διαφορετικοί. Δεν θέλω να τονίσω ότι είναι καλύτεροι τρόποι οι μεν από τους δε. Όχι. Αλλά θέλω να πω ότι δημιουργούνται διαφορές. Και αφού δημιουργούνται διαφορές, πρέπει να προσέξουμε. Γιατί να μην είναι λοιπόν, θα λέγαμε, και ο τρόπος κοντινός? Να σας πω ακόμη κάτι άλλο. Ένας νησιώτης δεν μπορεί να πάρει μία κοπέλα από την Ήπειρο. Η κοπέλα δεν είδε ποτέ τη θάλασσα. Ο νησιώτης είδε θάλασσα. Μη σας κάνει εντύπωση αυτό. Τα έχω ζυγίσει από την ποιμαντική εργασία τόσα χρόνια. Και σου λέει ο άλλος, όπως αν κάνετε μία εκκλησία. Να σας το δείξω αυτό. Έτσι κατά υποπτικών τρόπων. Χτίστε μία εκκλησία νησιωτικού χαρακτήρος, χρώματος, αρχιτεκτονικής νησιωτικής. Που είναι κάτασπρο εκκλησάκι, δεν έχει κεραμίδια. Όλα είναι κάτασπρα. Θα το χτίσει αυτό το εκκλησάκι στη Δίκλειο ή στον Όλυμπο. Δεν ταιριάζει. Εκεί θέλει ένα εκκλησάκι με κεραμίδι, γιατί πέφτει χιόνι, βρέχει. Θέλει ένα εκκλησάκι άλλης αρχιτεκτονικής. Αν αντίθετος κάνετε ένα εκκλησάκι με αρχιτεκτονική ή πυρωτική, σε ένα νησί που το βλέπει ο ίδιος και το λούζει με τα κεραμίδια, μοιάζει σαν τον άνθρωπο που μέσα στο καλοκαίρι φοράει παλτό. Δεν είναι καλό. Θέλετε ακόμη κάτι πιο χτυπητό? Να χτιστεί σε ένα νησί του Αιγαίου Πελάγους, των Κυκλάδων, να χτιστεί ένα σπίτι ελβετικό με τις μεγάλες εκείνες και απότομες σκέπες που το χιόνι τσουλάει για να μην μένει απάνω στα κεραμίδια. Μα δεν χιονίζει τις Κυκλάδες. Δεν χιονίζει. Θα μου πείτε να το κάνουμε εμείς, να ταιριάζει. Μα δεν ξέρω. Εγώ απλώς θα σημειώνω μερικά πράγματα ότι πρέπει να είναι κοντινά. Όλα αυτά αποτελούν προϋποθέσεις για μια, θα λέγαμε, χωρίς να αποτελούν απόλυτο χαρακτήρα, σας το είπα δύο-τρεις φορές, έχουν τη σημασία τους και έχουν και τις επιπτώσεις. Και έρχομαι σε ένα άλλο θέμα, στο στίχο 26. Γυμνήσιες τι κατά ψυχήν μη εκβάλεις αυτήν και μισουμένη μη εμπιστεύσεις σε αυτόν. Έχεις λάβει σύζυγο κατά την επιθυμία της καρδίας σου, μη τη διώξεις.
παρεστιαζίδια δηλαδή. Σε γυναίκα όμως που έλεγα του κακού τρόπου της αισθάνεσαι αποστροφή, μην εμπιστευτείς τον εαυτό σου. Εδώ τώρα πρόκειται μια δυσαρμονία μέσα στην οικογένεια και έρχεται η Σοφία Σύρα να δώσει κάποιο μέτρο, κάποια απάντηση. Βέβαια, όπως βλέπετε, αναφέρεται στον χαρακτήρα της γυναικός και στις σχέσεις που θα έχουν αυτοί οι δύο σύζυγοι πια ένεκα αυτού του κακού χαρακτήρος. Βέβαια, μπορούμε το θέμα, πολύ φυσικό, να το αντιστρέψουμε. Δηλαδή, ότι ο σύζυγος έχει πάρα πολύ κακό χαρακτήρα και η σύζυγος έχει καλόν χαρακτήρα. Γιατί όπως εκείνος διάλεξε μια κοπέλα που δεν πρόσεξε και βγήκε κακότροπη, αντίστροφα μπορεί και μια κοπέλα να διάλεξε έναν νέον, δεν ξέρω, δεν πρόσεξε, δεν βάστηκε και να βγει αυτός κακότροπος. Είναι και οι δύο οι πλευρές. Αλλά θα χρησιμοποιήσω τη γλώσσα όπως και στο χωρίο. Εάν η σύζυγος είναι αγαθή, είναι καλή, είναι νοικοκυρά, είναι συνετή και βάσει αυτών των κριτηρίων έγινε η εκλογή εκ μέρους του σύζυγου, αν υποτεθεί ότι συμβεί ή συμβαίνει κάποια διαφωνία κάποια στιγμή, άνθρωποι είναι, δεν σημαίνει με αυτό ότι ο σύζυγος πρέπει να σκέπτεται μια διάσταση, ένα διαζύγιο. Αυτό και αντίστροφα ισχύει και υπάρχει. Συνηθίζουν πολλές φορές οι σύζυγοι να λένε σε κάποια τυχόν διαφωνία τους «θα σε χωρίσω». Είναι μια συνηθισμένη έκφραση σε αυτή ή ακόμη αν θέλετε «θα πάω στον δικηγόρο για διαζύγιο». «Είσαι ανυπόφορος». «Είσαι ανυπόφορη». «Θα πάω στον δικηγόρο για διαζύγιο». Δεν σηκώνει. Και αυτό το πράγμα το λένε όποτε μαλώσουν οι σύζυγοι. Αγαπητοί μου, ακούστε με. Έχετε πνεύμα Θεού? Αυτή τη φράση «θα σε χωρίσω» σβήστε τη από το λεξιλόγιο του γάμου σας. Δεν θα την πείτε ούτε για αστείο. Προσέξτε με, δεν θα την πείτε ούτε για αστείο «θα σε χωρίσω». Δεν πρέπει ποτέ να ακουστεί μέσα στο σπίτι. Να τα ακούσουν τα αυτιά του αλουνού και πολύ παραπάνω να το ακούσουν τα αυτιά των παιδιών μας. Καμιά φορά όμως, όταν το πράγμα λιγάκι προχωρήσει, δηλαδή η διάσταση είναι λίγο πιο ουσιαστική, χωρίς να υπάρχει θέμα, απλώς γιατί μάλωσαν, μπορεί για μια στιγμή η σύζυγος να φύγει από το σπίτι και να πάει σε μια φίλη της, να πάει στους γονείς της. Ή εκείνος να φύγει από το σπίτι, εκείνη τη βραδιά δεν πήγε στο σπίτι. Ή κάποιες βραδιές πάει στο ξενοδοχείο και μένει. Είναι πολύ κακό πράγμα. Είναι απαράδεκτο. Να το ξέρετε ότι μια φορά να γίνει μια τέτοια διάσταση, μόνο μια βραδιά να λείψει ο σύζυγος ή η σύζυγος, γιατί μάλωσαν. Από το σπίτι να λείψει είναι ένα κακό προηγούμενο. Όσο να μαλώσει, ό,τι να πει, σας ξαναλέγω, δεν πρέπει. Μα άνθρωποι δεν είμαστε. Κάποια διαφορά κάποτε δεν μπορεί να προκύψει. Τελειότητα δεν έχουμε. Ό,τι και να συμβεί, δεν θα φύγει ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος από το σπίτι. Γιατί απλούστατα, όταν παντρευτήκατε, ο ένας διάλεξε τον άλλον με βάση σωστά προσόντα. Απλώς συνέβη ένας πυροσμός, τίποτε άλλο. Πάντως θα λέγαμε το δυστύχημα είναι, εδώ θα πρέπει να προσέξετε λίγο, ότι κατά την πορεία της συζυγικής ζωής πολλές φορές αλλάζει ο χαρακτήρας του ενός ή του άλλου. Αλλάζει κάπως βασικά. Δηλαδή
να αρχίσει ο σύζυγος να γίνεται μέθυσος ενώ δεν ήταν ποτέ, να αρχίζει να είναι χαρτοπέκτης, να αρχίζει να είναι θυμώδης υπερβολικά. Μπορεί η σύζυγος ακόμη να αρχίζει να είναι ευερέθιστη σε βαθμό ενοχλητικό, νευρική, επιθετική να είναι η σύζυγος. Όλα αυτά βέβαια, αφού αλλάζουν οι χαρακτήρες των του της, αφού αλλάζουν, είναι πολύ φυσικό τα πράγματα να μην πηγαίνουν καλά μέσα στο σπίτι, παρότι τα κριτήρια της εκλογής αρχικώς ήταν καλά στο γάμο. Τότε βέβαια πρέπει να σας πω ότι η ζωή είναι μαρτυρική. Τι πρέπει να γίνει? Οι σύζυγοι πρέπει να αλληλοεπικυρούνται καθ' όλο το μήκος της ζωής τους για τυχόν αλλαγές στο χαρακτήρα τους, γιατί αυτές θα έχουν απρόβλεπτες επιπτώσεις. Όταν η σύζυγος δει για μια στιγμή ο σύζυγος πάει να μάθει τα πέσει χαρτιά ή όχι, α, πρόσεχε, ή να είναι η γυναίκα νευρική, πρόσεχε, θα αλλάξει η ζωή μας. Και μετά, θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Πρώτα διάβασα.